Θέλουν να μείνουν και να ζήσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι το τόσο ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες όλης της χώρας στην κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν βάλει το χεράκι τους στο να μην μπορούν να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και γι' αυτό βρίσκονται σε μεγάλες και δυναμικές κινητοποίησεις. Για όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και για αυτές τις κινητοποίησεις θα μιλήσουμε σήμερα ζωντανά από τη Λάρισα με τον Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπο του μπλόκου στον Πλατήκαμπο. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα. Πώς είστε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κλείνεται 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων με μπλόκα αλλά και άλλες μορφές. Έχουμε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους να μπαίνουν σε μια διαδικασία κινητοποίησης, μεγάλης κινητοποίησης. Χτες, Τρίτη, είχατε τη μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα της χώρας. Σε πρώτη φάση, αρχικά, θέλουμε να μας πείτε για αυτή τη σύσκεψη, γιατί αν έχουμε καταλάβει καλά από τα ρεπορτάζ, είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι μια πρωτοφανής για το αγροτικό κίνημα της χώρας σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην Νίκαια της Λάρισας. Η συμμετοχή ήταν καθολική από όλα τα μπλόκα, με πολυμελείς αντιπροσωπείες. Εκατοντάδες συνάδελφοι αγρότες συμμετείχαν με την αγωνία που έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και με την απιστικότητα και την αγωνιστικότητα που υπάρχει σε όλα τα μπλόκα για να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, να την κλιμακώσουμε. Στάθηκε ένα μήνυμα ενότητας, κυρίως ένα μήνυμα πανελλαδικού συντονισμού, ότι θα βαδίσουμε ως μια γροθιά σε ένα αραγές μέτωπο απέναντι την κυβέρνηση, ζητώντας ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης που έχουμε. Αιτήματα που θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε στα χωριά μας, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Σε διαφορετική περίπτωση, δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση για χιλιάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι σιγά σιγά θα δουν το δρόμο του το να φεύγουν, το να συγκληρίζουν, το να εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες, εφόσον το κόστος παραγωγής παραμένει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλές και κάτω από το κόστος παραγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν μπορείτε, κύριε Μαρούδα, να μας δώσετε λίγο κάποια περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το κλίμα από χτες, το κλίμα που επικράτησε. Δηλαδή, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το στοιχείο, το πανελλαδικό στοιχείο της κινητοποίησης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχει αυτό το στοιχείο πολύ έντονο. Και πόσα μπλόκα έχουμε και τι σχεδιασμό έχετε αποφασίσει από εδώ και πέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ήταν μια σύσκεψη μεγάλη αγωνιστική διάθεση. Αυτό το κλίμα επικράτησε. Κλίμα καθολικό, ότι πρέπει να κλιμακώσουμε, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον για τους αγρότες της χώρας μας και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται στα μπλόκα, καλώντας ταυτόχρονα τους συναδέλφους μας και να ενισχύσουν στα μπλόκα αλλά και να βγουν καινούργια. Και θα βγουν καινούργια μπλόκα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα μπλόκα της χώρας, με όλη την συμμετοχή που έχουν, με όλες τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να εκφράζουν σε επιμέρους ζητήματα, είναι σημαντικό ότι όλες απέρριψαν και χαρακτήρισαν κοροϊδία και μέτρα ασπιρίνες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Και αυτό ήταν και το ενοποιητικό στοιχείο και η αγωνιστική δράση που εκφράστηκε χθες. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, ότι έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη, έχουμε και την εμπειρία και την οργάνωση για να μπορέσουμε να πιέσουμε πιο αποτελεσματικά την κυβέρνηση να δώσει λύση. Ότι αυτά που μας δίνει δεν μας ικανοποιούν, αλλά ούτε και θα πάμε και θα παραδοθούμε, θα συνενέσουμε, όπως μας ζήτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συνενέσουμε στο χάμα μας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την χθεσινή σύσκεψη. Βγαίνουν καινούργια μπλόκα, ήδη αυτές τις μέρες βγαίνουν και μέχρι το Σάββατο θα βγουν και άλλα. Θα βγουν στον Εύρο, θα βγουν σε άλλες περιοχές. Σήμερα βγήκε ακόμα ένα καινούργιο μπλόκο, έγινε ένας αποκλεισμός στην Ιγουμενίτσα. Γίνονται συνεχώς κινήσεις που δεν υπήρχαν, που έδωσε και έναν αέρα αυτή η σύσκεψη, έναν αγωνιστικό αέρα και μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε όλους τους συναδέλφους ότι έχουμε αυτή την ενότητα, ότι είμαστε πολλοί και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλουμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή σύσκεψη. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο πιο αναλυτικά στα αιτήματά σας, για να μπορείς να καταλάβει και ο κόσμος ακόμα καλύτερα. Αν και νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σαφές το τι ζητάτε και το τι δεν κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να καλύψει, να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας. Αλλά να σταθούμε λίγο περισσότερο. Ένα από αυτά είναι ζητάτε μείωση του κόστους παραγωγής. Με ποιο τρόπο και γιατί? Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται σήμερα για έναν αγρότη αυτό το κόστος παραγωγής? Λοιπόν, είναι ένα υψηλότερο κόστος παραγωγής που ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια έχει φτάσει στον ουρανό, στα ύψη. Το πρώτο είναι το αγροτικό πετρέλαιο. Το που ζητάμε εμείς να υπάρχει θεσμοθέτηση του αγροτικού φορολόγιου του πετρελαίου.
Το φορολόγιο το επιτρέπει βέβαια. Και κάθαρα και χωρίς περιστροφές. Πιστεύουμε ότι είναι ένας τρόπος για να μειωθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, που σημαίνει ότι μικρότερο κόστος παραγωγής και χαμηλότερη τιμή στα προϊόντα που δίνονται και στην κατανάλωση. Γιατί τα προϊόντα που παράγουμε βγαίνουν και στην κατανάλωση. Και η μείωση του κόστου παραγωγής του πετρέλαιου είναι βασικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή εμείς πληρώνουμε το πετρέλαιο, είναι στο 1,60, θα πάει 1,70, 1,80 όταν ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδο. Έτσι έγινε και πέρυσι. Ανέβηκε μάλιστα, δηλαδή μέσα στην καλλιεργητική περίοδο, ακριβώς γιατί κερδοσκοπούν εις βάρος μας. Ενώ θα μπορούσε να είναι στα 70-80 λεπτά, που είναι το αφορολόγητο. Πληρώνουμε και σε σχέση ακόμα και με τους Ευρωπαίους συναδέλφους που βρίσκονται και αυτοί σε μεγάλες κινητοποιήσεις, πληρώνουμε περίπου 1 ευρώ παραπάνω κάθε λίτρο που βάζουμε πετρέλαιο. Και αυτό είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση έδωσε σαν επιστροφή κάτω από την πίεση του πλόκου, να τονίσω αυτό, γιατί ο προϋπολογισμός του 2024 προϋπολόγιζε 0 ευρώ για επιστροφή φόρου στα καύσιμα, έδωσε 82 εκατομμύρια, τα οποία όμως, για να το καταλάβουν όλοι, είναι ένα με δύο γεμίσματα του ριζερβάρ στα τρακτέρ. Μάλιστα. Ανάλογα με τα στρέμματα και με την καλλιέργεια που έχει κάποιος. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα, δεν το ακουμπάει καν. Βάλαμε το θέμα του αγροτοκτηνοτροφικού ρεύματος. Εμείς μέχρι το 2020 πληρώναμε 6-7 λεπτά την κιλοβατόρα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 17 με 19 λεπτά η κιλοβατόρα και η εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση 10% σημαίνει ότι θα φτάσει στα 15 με 16 λεπτά, από 7 που ήταν. Δηλαδή με τη μείωση είναι υπερδιπλασιασμός του κόστους. Εκεί είναι μια κοροϊδία αυτή η μείωση. Πραγματικά για γέλια. Δηλαδή, αν ήταν για κλάματα με την έννοια ότι δεν έχουμε να τα πληρώσουμε, θα ήταν εξαγγελία για να γελάσουμε. Γιατί το 10% δεν είναι κανένα πρόβλημα. Και το ίδιο γίνεται και στα μέσα και εφόδια που έχουν εκτεναχθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή οι τιμές. Και ζητάμε να υπάρχει μια επιδότηση όπως και των ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ. Γιατί ο ΦΠΑ για μας είναι ένας ουδέτερος φόρος και τον αποδίδουμε και τον εισπράττουμε. Και δεν έχει και νόημα, ας πούμε, να υπάρχει για να υπάρχει και μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά των μέσων και εφοδίων. Δηλαδή το κουστολόγιο είναι βασικό αίτημα που διεκδικούμε από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τι προβλήματα σας δημιούργησε η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να ζητάτε την αναθεώρησή της. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις κινητοποιήσεις που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Ναι, είναι βασικό αίτημα και το ζητάνε όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι αγρότες. Είναι πραγματικότητα αυτό. Η ΚΑΠ ισχύει για 7 χρόνια και μετά αναθεωρείται. Κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Κάθε ΚΑΠ δηλαδή που μας παρουσιάζουν, κοινή αγροτική πολιτική, είναι χειρότερη από την προηγούμενη που είχαμε ζήσει. Αυτή είναι η σημερινή τώρα που ισχύει. Είχε πάρει και μια παράταση 21-23 να μην ισχύει. Ισχύει δηλαδή η προηγούμενη ακριβώς γιατί είναι πολύ χειρότερη, βάζει όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το να παίρνει κάποιες επιδοτήσεις, δηλαδή αυτό που λέμε τα οικολογικά σχήματα που αντικατέστησαν το πρασίνισμα, που το πρασίνισμα ήταν αυτονόητο, έπαιρνε κάποια χρήματα ως επιδότηση, ως στήριξη δηλαδή του εισοδήματος, χωρίς να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, είχε να κάνει με τις καλλιέργειες που έχεις. Βάζω το θέμα με τα οικολογικά σχήματα και κάποια άλλα ζητήματα, κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες σήμερα και στην ελληνική πραγματικότητα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και δεύτερον, ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να το κάνει. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στην επεξεργασία να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, έχει μειωθεί κατά πολύ η βασική ενίσχυση. Και όλα τα χρόνια μειώνεται, αλλά τώρα με αυτή την τελευταία ΚΑΠ έχει πέσει δραματικά το ποσό που δινόταν σαν βασική ενίσχυση, αυτό που λέμε το τσέκ στον αγροτικό χώρο. Ήταν δύο παράγοντες που έχουν συμβεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουν πυροδοτήσει όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Ζητάμε να μην εφαρμοστεί η ΚΑΠ και να επαναδιαπραγματευτεί, να αναθεωρηθεί δηλαδή. Βέβαια, μπορεί να είναι και εμείς ζητάμε να στην ουσία να μην ισχύσει για φέτος. Τουλάχιστον για φέτος, αλλά και για τα επόμενα. Είναι σαφές. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναθεώρηση. Αυτό το βάζουν και οι συνάδελφοι στην Ευρώπη. Και πραγματικά οι όροι δηλαδή και οι προποθέσεις της νέας ΚΑΠ τη βγάζουν από την παραγωγή. Είναι ακόμα ένα. Γενικά η ΚΑΠ πάντα ήταν ένα. Δίνοντας ένα τεράκι της επιδοτήσεις, αλλά ήταν ένα εργαλείο για να έχει μεγαλύτερο ξεκλείδισμα αγροτών και μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής και πιο γρήγορη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λιγότερα χέρια. Αυτή είναι η κάποια συγκεκριμένη που ισχύει τώρα, το επιταχύνει αυτό. Επιταχύνει τη συγκέντρωση γης και παραγωγής. Η ΚΑΠ δυστυχώς δεν βγήκε και δεν ψηφίζονται για να εκφράσουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των λαών της Ευρώπης. Τηθίζονται
για να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων των μεγάλων επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών σε σχέση με τα άλλα μεγάλα μεγαθύρια που έχουμε, δηλαδή την Αμερική, την Κίνα, τις χώρες της BRICS κτλ. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί κάποιο, έχει τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος ή της διατροφικής επάρκειας αγαθών, ας πούμε, για τους λαούς. Μάλιστα. Ένα άλλο από όσα ζητάτε είναι το εξής, και το διαβάζω ακριβώς για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό. Ζητάτε τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση. Και το διάβασα έτσι γιατί είναι πολύ σημαντικό, η διατύπωση είναι πολύ σημαντική, και θα ήθελα να μας αναφέρετε με παραδείγματα σε τι τιμή πουλάει ο αγρότης κάποια προϊόντα και σε τι τιμή φτάνουν στην κατανάλωση. Λοιπόν, βεβαίως, αυτή είναι η διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Όλες οι κυβερνήσεις προεκλογικά, όλα τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και που κυβερνάνε, λένε ότι θα λύσουν και μετεκλογικά βάζουν πλάτη για να υπάρχει κερδοσκοπία και σε βάρος των αγροτών και των καταναλωτών. Είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει πλέον. Και είναι ένα από τα αιτήματα που η κοινή γνώμη στηρίζει τον αγώνα των αγροτών αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Εμείς τι κάνουμε, εμείς παραδίδουμε στην ουσία την παραγωγή μας, γιατί υπάρχουν και ανοιχτές τιμές και το κοστολόγιο δεν έχει να κάνει με την τιμή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που πουλάμε τα προϊόντα μας και κάτω από το κόστος παραγωγής. Και καμία επιχείρηση, εισαγωγικά το βάζω την επιχείρηση όπως λέμε αγροτική επιχείρηση, δεν είναι βιώσιμη όταν πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν προϊόντα που από εμάς φεύγουν πάμφτηνα, τα πιο πολλά προϊόντα, και φτάνουν στην ελληνική κατανάλωση από 3 μέχρι και 10 φορές παραπάνω. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό. Φέτος η τιμή στο γάλα μειώθηκε 20 λεπτά περίπου μισοσταθμικά σε όλη τη χώρα. Από 1,70 πήγε στα 1,50. Η τιμή της φέτος έχει πάει στα 13 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή που έχει προέλθει ποτέ. Ανέβηκε δηλαδή. Ενώ η τιμή της πρώτης ύλης στο γάλα μειώθηκε. Μειώθηκε, ναι. Η τιμή της φέτος ανέβηκε. Στο ψωμί, ας πούμε, που γίνεται από το μαλακό σιτάρι. Το μαλακό σιτάρι κυρίως η τιμή ήταν γύρω στα 19 λεπτά. 19 λεπτά το κιλό. Ένα κιλό ψωμί είναι από 2,40 μέχρι 3 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια διαφορά, τεράστια απόκτηση. Εδώ μιλάμε για 15 φορές πάνω, ας πούμε. Είναι άλλο πράγμα. Είναι και αυτό που περιγράφεται, είναι και αυτό που έχει γονατίσει και εσάς και τα λαϊκά νοικοκυριά, βέβαια, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί η ακρίβεια στα ράφια τα αρχίζει κόκκαλα και του αρχίζει και σε εμάς. Γιατί και εμείς ένα-δυο προϊόντα παράγουμε. Στα υπόλοιπα καταναλωτές είμαστε. Και εμείς το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχει. Ας πούμε, λέγανε συνάδελφοι στην Άρτα, παράδειγμα, με τα μανταρίνια, ότι τα πουλάνε 20 λεπτά, σχεδόν όσο αξίζει η σακούλα, η πλαστική για να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ. Τα πουλάνε 20 λεπτά και στα 200 μέτρα είναι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ και τα πουλάνε 80, τα ίδια μανταρίνια είναι. Από την Άρτα, από το χωράφι δηλαδή, στο ράφι είναι 9 φορές ακριβότερα. Αυτό το βρήκαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Πέρυσι, ας πούμε, που υπήρχαν τα μήλα, η διεκδίκηση στην Αγιά, πουλούνταν μια ποικιλία 25 λεπτά και στο σούπερ μάρκετ στην Αγία μέσα του είχε 1,65 ως προσφορά κιόλας. Δηλαδή 7 φορές πάνω. Καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε μια σχολοκέρδεια η οποία συγκίνεται με τις πλάτες των κυβερνήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός. Είναι η μόνιμη αποφορά του λόγου τους, αποφορά του λόγου τους είναι ότι στηρίζουμε την οικονομία της αγοράς και τον ανταγωνισμό και τον νόμο προσφοράς και ζήτησης, χωρίς να λένε όμως ποιος καθορίζει τις τιμές για την προσφορά και τη ζήτηση. Στην ουσία είναι καρτέλ, είναι 5-6 βιομηχανίες ή έμποροι που λιμένουν το κάθε προϊόν, το ίδιο συμβαίνει στο γάλα με τη φέτα, το ίδιο συμβαίνει στα φρούτα, το ίδιο συμβαίνει στο βαμβάκι. Είναι 3-5 επιχειρήσεις μεγάλες βιομηχανίες, δηλαδή και επιχειρηματίες, που σαν καρτέλ καθορίζουν την τιμή ανάλογα με τη δική τους κερδοφορία. Δεν καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτοί δημιουργούν την προσφορά για να κερδίσουν περισσότερο, ας πούμε, σε βάρος των αγροτών και των καταναλωτών. Και αυτό είναι κομβικό σημείο στα αιτήματά μας, γιατί πραγματικά μας αφορά όλους. Αφορά όλο τον ελληνικό λαό αυτό το αίτημα. Και έχουμε και ένα αίτημα ακόμα, το οποίο συνδέεται, ναι, είναι οι ελληνοποιήσεις. Όλες οι ελληνοποιήσεις είναι παράνομες. Έρχονται προϊόντα, βαφτίζονται ελληνικά, διοικητεύονται ως ελληνικά, έρχονται χωρίς δασμούς, γιατί υπάρχουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες χώρες, έρχονται χωρίς δασμούς, ομοειδή προϊόντα, στα οποία και εμείς τα παράγουμε, προτιμούνται γιατί είναι φτηνότερα, άρα αφήνουν και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους το μισάζοντα, και βαφτίζονται και ελληνικά, αυτό που λέμε αυτή η παρανομία των ελληνοποιήσεων,
Και νομίζω άλλος ότι ο συμπολίτης μας ότι αγοράζει ένα ελληνικό προϊόν και δεν είναι καθόλου ελληνικό και δεν ξέρουμε και πολλές φορές δεν είναι και τόσο ποιοτικό. Βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε πριν στα ζητήματα που θέτει η κυβέρνηση. Ακούμε και ακούτε κι εσείς την κυβέρνηση να λέει ότι έχει δώσει αρκετά σε εσάς, στους αγρότες. Ακούμε κάτι νούμερα να βρέχει δισεκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει. Και ταυτόχρονα λέει ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί μέτρα που θα εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και ζητά τη συνένεσή σας σε αυτά που εξαγγέλει. Τι λέτε για αυτά τα μέτρα? Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να δημιουργήσει, να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στους αγρότες. Επειδή ξέρει πολύ καλά και την πιέζει αυτό το πράγμα, ξέρει πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός στηρίζει τα αιτήματά μας και οι φορείς εδώ στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές της Υπαίθρο, στηρίζουν σύσσωμη, θα έλεγα, και ομόφωνα τα αιτήματα που έχει το αγροτικό κίνημα. Η προσπάθεια γίνεται αυτή. Πετάει εκατομμύρια, πετάει νούμερα στον κόσμο, ξέροντας πολύ καλά ότι και οι μισθοί στις πόλεις είναι χαμηλή και η ποιότητα ζωής και η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, ώστε να στρέψουν τον κόσμο απέναντι στους αγρότες ότι δεν φτάνει που παίρνουν τόσα χρήματα, που εγώ έχω ας πούμε ένα μεροκάματο 700-800 ευρώ και αγρότες, δεν φτάνει που παίρνουν τόσα εκατομμύρια, μας κλείνουν και τον δρόμο και μας ταλαιπωρούν. Όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται από την κυβέρνηση. Είναι πάγια τακτική της κυβέρνησης αυτή. Ναι, και επειδή ακούει τώρα ο άλλος τον Πρωθυπουργό να λέει, ας πούμε, του δώσαμε 1 δισεκατομμύριο στα 4 χρόνια στον ΕΛΓΑ, λέει, για αποζημιώσεις στα αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, οι εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ κάθε χρόνο είναι 175 εκατομμύρια. Άρα στα 4 χρόνια ήταν 700 εκατομμύρια. Δικά μας λεφτά. Είναι εισφορές. Εισφορές που ξαναεπιστρέφονται πίσω. Με τη μορφή αποζημιώσεων. Άρα είναι τα δικά μας τα λεφτά. Τα 300 εκατομμύρια ήταν επειδή από τότε που θυσπίστηκε ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ του 2011, για κάθε χρόνο η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, έχει την υποχρέωση να βάζει 30 εκατομμύρια στο ταμείο του ΕΛΓΑ. Δεν τα έχει βάλει καμία κυβέρνηση και μπήκαν τώρα μαζεμένα με τον Ιαννό και με τον Ντάνιελ. Με τις μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει από τον Ιαννό του 2020 και τώρα με τον Ντάνιελ, τη Θεσσαλία, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε και αυτά είναι τα χρήματα που τα χρωστούσαν οι κυβερνήσεις από τα προηγούμενα χρόνια που δεν τα είχαν βάλει στην ΕΛΓΑ. Δεν είναι κάτι που έφυγε από το ταμείο, γιατί ακόμα και αυτά τα χρήματα είναι χρήματα από τους φόρους, από την 1,5 και 1,5 φορολογία που τα λαϊκά στρώματα την πληρώνουν κατά 90-95%. Όσο δε για τα αιτήματά μας και για την κοστολόγηση και το δημοσιονομικό κόστος, ας πούμε, και αν διαταράσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, αυτά που λέει η κυβέρνηση και το λέει και η προηγούμενη κυβέρνηση και το λέει και η προπροηγούμενη κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις αυτό λένε. Μιλάει η κυβέρνηση για δημοσιονομική πειθαρχία και ότι δεν έχει το δημοσιονομικό χώρο και μας πετάει, ας πούμε, μας τα ψίχουλα των 82 εκατομμυρίων και μας λέει αυτά είναι για επιστροφή πετρελαίου, που δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση, αλλά κάθε χρόνο έχει θεσμοθετήσει και δίνει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε στόπ χρήμα σε εφοπλιστές, κλινικάρχες και ξενοδόχους για επιστροφή πετρελαίου και για φορολόγιο το πετρέλαιο. Πώς υπάρχει δηλαδή εκεί δημοσιονομικός χώρος και βρίσκει αυτά τα χρήματα και δεν υπάρχει για τους αγρότες. Το ίδιο γίνεται με την πράσινη ενέργεια που έχει δώσει δισεκατομμύρια για να υπάρξει κερδοφορία των ιδιωτών, των μεγάλων επιχειρηματιών που εμπλέκονται στα αιωλικά πάρκα και στην πράσινη ενέργεια κυρίως. Και το ίδιο μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα. Θέλουμε να πούμε ότι τα χρήματα υπάρχουν. Είναι χρήματα μάλιστα του ελληνικού λαού, τη φορολογία του ελληνικού λαού, άμεση και έμεση. Γιατί εμείς είναι που την βάλουμε στο κράτος με το χρήμα μας για να δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός. Αλλά τα χρήματα είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης να τα δίνει σε επιχειρηματικούς ομίλους και να μην τα δίνει στους αγρότες, να μην τα δίνει στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, τα αιτήματά τους και τις υποχρεώσεις μεγάλες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή μας. Να καθίσει η κυβέρνηση και αυτά τα χρήματα αντί να τα δώσει εκεί, να τα δώσει σε εμάς. Όπως να καθίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πω έτσι, για να το καταλάβουν όλοι, γιατί τα 50 δισεκατομμύρια που τα δίνει στον πόλεμο της Ουκρανίας για να σκοτώνονται και εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα, και να τα δώσει στους αγρότες και στους λαούς της Ευρώπης που έχουν και τα δικά τους οικονομικά προβλήματα. Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και ο κατάλογος όλο και μακραίνει. Βλέπουμε αγρότες με τα τρακτέρ. 10-12 χώρες τώρα. Έτσι. Βλέπουμε τους αγρότες λοιπόν με τα τρακτέρ να έχουν πάρει τους δρόμους όλη την Ευρώπη.
Τι είναι αυτό που ενώνει τις πρωτοφανείς πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις των αγροτών? Ένα είναι η νέα ΚΑΠ και η όρεκτη προϋποθέτηση που βάζει για τα οικολογικά σχήματα του πρασίνισμα, το λεγόμενο την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Που τσακίζει τις επιδοτήσεις, τσακίζει τα χρήματα που τέλος πάντων έπαιρναν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το υψηλότερο κόστος παραγωγής που ακόμη και γι' αυτό υπάρχει σε συνάρτηση με τις τιμές και με τις εισαγωγές. Αυτό, όπως λέγαμε πριν για τις ελληνοποίησεις, γίνεται και στις άλλες χώρες με τις εισαγωγές ομοειδών προϊόντων από τρίτες χώρες, που είναι η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία έρχονται ανταγωνιστικά, είναι πιο φτηνά, χτυπάνε τα εγχώρια προϊόντα σε κάθε χώρα, μειώνουν το εισόδημα το αγροτικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει και νομίζω ότι και αυτό που είπαμε για την ΚΑΠ συνολικά, ότι συμβάλλει στη διατροφική εξάρτηση του χώρου αντί να την διευκολύνει, αντί να μπορεί να την καλύπτει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, θέλω να σας κάνω την ερώτηση του εκατομμυρίου. Θα σας δούμε στην Αθήνα, να σας περιμένουμε στην Αθήνα? Εάν δεν υπάρξει από την κυβέρνηση ουσιαστική πρόθεση να συζητήσει και να δώσει λύση στα αιτήματά μας, ούτε στη συνάντηση θα πάμε απλά για να πιούμε καφέ, να πάρουμε συμπάθεια και συμπόνια και χαμόγελα και να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά θα κατέβουμε στην Αθήνα με τα τρακτέρ μας και με τα λεωφορεία και με τα γιοταχή, θα κατέβουμε χιλιάδες αγρότες, θα καλέσουμε και το λαό της Αθήνας να συμπαρασταθεί, όπως έγινε και πολλές άλλες φορές που κατεβήκαμε στην Αθήνα με αποκορύφωμα το 2016 στο μεγάλο συνεδριτήριο, και πάλι ήταν παρόμοιες οι συνθήκες, δηλαδή ο λαός στήριζε τις κινητοποιήσεις και καταφέραμε μέσα από μακράς διαρκείας μπλόκα πολλών ημερών και σκληρούς αγώνες να κατακτήσουμε ένα μέρος από το αφορολόγητο αυτό το έτοιμο που είχαμε βασικό ενάντια στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα μας ξαναδείτε λοιπόν στην Αθήνα και θα ξανανταμώσουμε εκεί, και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί και ο λαός της Αθήνας, όπως και ο λαός όλης της χώρας, πέρα από το ότι μας στηρίζει, και αυτός θέλει να εκφράσει την οργή του και την αγανάκτησή του για αυτές τις πολιτικές, για αυτή την ακρίβεια, για αυτή τη φτωχοποίηση που ζει και αυξάνει χρόνο με τον χρόνο. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα είναι και η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, και ας πάρει και την ευθύνη, αν θα σταματήσει ή όχι αυτή την κινητοποίηση, τα τρακτέρ στους δρόμους που θα κατεβαίνουν προς την Αθήνα. Λοιπόν, ας το σταθμίσουν και ας το κάνουν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι μια μορφή κλιμάκωσης, η κορύφωση μιας κινητοποίησης τέτοιας, αυτών των μπλόκων, αυτές τις μέρες που είμαστε στον δρόμο. Μιλάμε για την ερχόμενη εβδομάδα, θα το προγραμματίσουμε, θα δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα το πιο πιθανό είναι ότι θα είμαστε στην Αθήνα. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Μαρούδα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν απολύτως κατατοπιστική και διαφωτιστική. Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλούς αγώνες, και από ό,τι κατάλαβα θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.